Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον δρομέα και αθλητή μεγάλων αποστάσεων του Ερασιτέχνη Άρη, τον Αντώνη Παπαδημητρίου, ο οποίος πρέπει να επέστρεψε μόλις από το Ρότερνταμ. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σας. Επέστρεψες. Καλησπέρα, ναι. Μόλις πριν λίγο. Ούτε μία ώρα δεν έχει. Ούτε μία ώρα, Καλώς ήρθες, λοιπόν. Στις 11 παρατέταρτο ήμουν ώρα Ελλάδα στο Άμστερνταμ. Α, κατάλαβα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, έτρεξε στον 36ο μαραθώνιο του Ρότερνταμ, που αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη, θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι από τους πιο γνωστούς μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Είναι από τους 5 καλύτερους, λένε. Μαραθώνιο σε όλο τον κόσμο. Α, είναι ένα από τους 5. Ω, μάλιστα. Οι άλλοι ποιοι είναι? Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Βασικά εντάξει. Βοστόνη. Εκεί είναι η Υόρκη. Εντάξει. Βασικά και εγώ δεν τους γνωρίζω και τόσο. Η πρώτη φορά είναι που βγήκα στην Ευρώπη. Ακόμα δύο φορές είχα βγει έξω στην Αμερική, στο Χιούστον. Δεν έχω την εμπειρία δηλαδή για να κρίνω, αλλά στη Γερμανία έχει πολύ καλούς μαραθώνιους. Ναι, έχει. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι. Ναι. Έτρεξες την απόσταση, πόσα είναι, 42 χιλιόμετρα, νομίζω. 42,95 μέτρα. Ναι, σε 2 ώρες 22 λεπτά και 59 δευτερολεπτά, σχεδόν 2 και 23 λεπτά δηλαδή. Ήσουνα, νομίζω, ο καλύτερος Έλληνας, η καλύτερη επίδοση Έλληνα δρομέα για το 2016, είναι αυτή που πέτυχε στο Ρότερνταμ. Μέχρι τώρα, που όσοι έχουν τρέξει μαραθώνιο, γιατί εντάξει και την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει μαραθώνιος και την επόμενη εβδομάδα, κάθε εβδομάδα υπάρχουν μαραθώνιες σε όλο τον κόσμο, θα τρέξουν και άλλοι Έλληνες. Ναι. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίδοση. Mm-hmm. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα θα τρέξουν άλλοι δύο αθλητές στο Αμβούργο, οι οποίοι θα κυνηγήσουν το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και την πιο επόμενη ακόμα ένα άλλο συναθλητής μου, και ο οποίος και αυτός θα κυνηγήσει αυτό. Mm-hmm. Πάντως για λίγο, για πόσα λεπτά, νομίζω τρία λεπτάκια, δεν πέτυχε στο όριο, δεν έπιασε το όριο για το Ρίο. 2.19 ήταν, 0-0 το όριο για το Ρίο, ναι. Mm-hmm. Έχεις τη δυνατότητα σε κάποιο άλλο μαραθώνιο να το πιάσεις ή δεν προλαβαίνεις πλέον? Κοιτάξτε, βασικά εγώ είμαι νέος αθλητής. Σχετικά με τους άλλους συναθλητές μου δεν έχω την υποδομή που έχουν οι συναθλητές μου. Ουσιαστικά δεν είμαι πολύ γρήγορος με την άποψη στη βάση. Δηλαδή από εκεί που ξεκινάς μικρότερες αποστάσεις για να μπορέσεις να δουλέψεις ταχύτητα, ώστε να μπορέσεις να βελτιωθείς σε μεγαλύτερες αποστάσεις όπως είναι αυτές. Ξεκίνησα με το αγώνιο του μαραθωνίου, ξεκίνησα να τρέχω σαν ερασιτέχνης δρομέας το 2009. Το 2012 μπήκα λίγο πιο σοβαρά προπονητικά. Είναι αξιοπερίεργο αυτό πάντως. Ξεκίνησες σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή 28-29 χρονών ξεκίνησες να... 29 χρονών να κάνω γυμναστήριο ουσιαστικά. Ξεκίνησα μετά για ευεξία να τρέχω, και μετά σιγά σιγά μου μπήκε το μικρόβιο. Είδα ότι είχα κάποιες καλούτσικες επιδόσεις και συνεργάστηκα με κάποιους προπονητές οι οποίοι μου δίναν κάποια προγράμματα και με ανεβάσανε στις επιδόσεις μου. Και γενικά έκανα πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, πέρασα από πάρα πολλά κύματα. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω. Εμένα φιλοδοξία μου και πάντα αυτό που ήθελα ήταν να μπορέσω να βελτιώνω την ατομική μου επίδοση. Είναι δύσκολο το αγώνισμα. Αυτό δεν είναι 100%. Εντάξει, και αυτό έχω τη δυσκολία του. Απλώς σε ένα μαραθώνιο σε μια τέτοια απόσταση ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις. Δηλαδή, άλλος παράδειγμα μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα πάει για το όριο, για το 2.19 και να μην τερματίσει, να τερματίσει το 2.35 ή να παίξει ρόλο η θερμοκρασία, να παίξει ρόλο το ότι δεν είναι καλή μέρα, δεν έχει κοιμηθεί, δεν το έχει περάξει κάτι στο στομάχι. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Ίσως επειδή είναι και λίγο ψυχικό το αγώνισμα, αλλά πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι
για αυτό το πράγμα, για αυτό το χρόνο. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Υπάρχουν κάποια σκέψη και μέσα στον αγώνα όταν συμμετείχα, μου πέρασε μια τέτοια σκέψη όταν ήταν μπροστά μου δύο γκρουπ, ήμασταν ένα γκρουπ δύο, τριών, τεσσάρων αθλητών. Mm-hmm. Και υπήρχε μια αλλαγή από τον έναν αθλητή, τον οποίον εγώ ακολουθούσα, σε μια πιο γρήγορη ταχύτητα, εκεί στο περίπου στο 23ο χιλιόμετρο. Ναι. Εκεί περίπου είχα μια μέση ταχύτητα στο 3.19 και ο μέσος ρυθμός για να επιτευχθεί το όριο ήταν 3.18, 3.17,5. Εκεί, αν ακολουθούσα αυτό το δρομέα, ίσως να μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, αλλά ίσως να μπορούσα και να κάνω το πολύ κακό στον εαυτό μου, να εγκαταλείψω ή να πάθω κάτι. Ναι. Και είπα ότι είμαι καλά εκεί που είμαι και πάω και κάνω το δικό μου ρυθμό και ξαφνικά αυτόν τον αθλητή τον πέρασα σαν σταματημένο στο 37ο χιλιόμετρο. Ναι, άρα η τακτική που ακολούθησες αποδείχθηκε ορθή κάπου στα μέσα της διαδρομής. Πάντως, εντάξει, με δεδομένο ότι ξεκίνησες, Αντώνη, αργά, όπως λες και εσύ, και δεν έχεις τις υποδομές που έχουν κάποιοι άλλοι που ξεκίνησαν σε μικρότερη ηλικία, νομίζω ότι αυτά που έχεις πετύχει πρέπει να σε αφήνουν ικανοποιημένο. Κατέλαβες στο Ρότερνταμ την 41η θέση και την 4η μάλιστα στην ηλικιακή σου ομάδα. Δεν είναι το λες και μικρό επίτευγμα. Κοιτάξτε, φέτος κυρίως είχε πάρα πολύ μεγάλο συναγωνισμό και υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητές από πάρα πολλές χώρες. Ναι. Εγώ γνώρισα αθλητές μιλάμε αθλητές, καλούς αθλητές, υψηλού επίπεδου, από τους καλύτερους στις χώρες τους, από Παναμά, από Αργεντινή, από Βενεζουέλα, από Αμερική, ήρθαν από όλες τις χώρες, δηλαδή όλου του κόσμου. Μπροστά ήταν οι Αιθίωπες στο πρώτο γκρουπ, εμείς είμαστε το δεύτερο γκρουπ. Στην αρχή χάσαμε και πάρα πολύ χρόνο. Όσο αφορά την επίδοσή μου, θα μπορούσα ίσως ένα λεπτό καλύτερα όσο αφορά, όχι όσο αφορά τις δυνατότητες μου για να μπορώ να τρέξω καλύτερα, αλλά όσο αφορά κάποια διαδικαστικά κομμάτια μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, παράδειγμα, εμείς όταν ξεκινήσαμε στο δεύτερο γκρουπ, υπήρχαν καθήτρες και αθλητές που πέσανε κάτω από το συνωστισμό. Εκεί πέρα πατάμε ένα πάπητα, ο οποίος με το πατήσουμε ξεκινάει η χρονομέτρησή μας. Ναι. Το 2.22.59 με το 2.22.54, το 2.22.54 είναι καθαρό στο. Το 2.22.59 είναι πρώτο που πάτησε στον πάπητα. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια καθυστέρηση 5 χιλιόμετρων. Στο πρώτο χιλιόμετρο, λόγω του ότι υπήρχε πάρα πολύ συνωστισμός, ήμασταν όλοι μαζί και καθυστέρησα και έχασα γύρω στα 10-15 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Και έχασα και άλλα δευτερόλεπτα στους κάποιους σταθμούς, στους οποίους είχαμε τοποθετήσει από την προηγούμενη μέρα ηλεκτρολίτες, δηλαδή αθλητικό ποτό για την ενυδάτωση. Εκεί πέρα, επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητές, οι ελίτ αθλητές, ας πούμε, αυτοί που είχαν καλύτερους από 2.30, υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητές τέτοιοι, δεν τα βρίσκαμε εύκολα. Εγώ δεν βρήκα πάρα πολλά προσωπικά από στους σταθμούς αυτούς και αναγκασμένος σε πολλούς σταθμούς να σταματήσω εντελώς να τρέχω για να βρω το αθλητικό μου ποτό τους ώστε να συνεχίσω. Δηλαδή, εκεί πέρα υπολογίζω ότι πρέπει να χάθηκε. Ναι. Τουλάχιστον ένα λεπτό. Αυτά είναι εμπειρίες, νομίζω, Αντώνη, για τις επόμενες. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει το ότι αν δεν το πάρεις δεν το βρεις στο αθλητικό σου ποτό, καταρχήν δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό γιατί μπορεί να σε πειράξει το στομάχι σου. Ναι. Είναι σαν να τρώμε κάτι απ' έξω που δεν το έχουμε ξαναφάει ποτέ και να το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά και δεν ξέρουμε πώς αντιδράσει. Ναι. Στο στομάχι μας. Και αν δεν το πάρεις, αυτό το δικό σου, ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να σε κοστίσει, γιατί μπορεί να φυτατωθείς, να πάρεις κράπες. Σωστά. Και λες ότι εντάξει, πρέπει να το βρω, ας πούμε. Εντάξει, δεν τα βρήκαμε, αλλά αυτά είναι... Οι λεπτομέρειες που πολλές φορές κάνουν και τη διαφορά, νομίζω, σε ένα... Είναι τακτική το αγώνα. Πρέπει να πού θα το τοποθετήσεις, ώστε να μείνεις ενυδατωμένος μέχρι το τέλος. Είναι λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Επόμενο στόχο τώρα, Αντώνη, ποιον έχεις βάλει? Επόμενος στόχος είναι αυτή τη στιγμή να
ανακουφιστώ και να έχω την υγεία μου, τίποτα άλλο. Ναι. Δεν βάζεις δηλαδή μακροπρόθεσμους στόχους, θες να πηγαίνεις βήμα-βήμα. Δεν βάζω μακροχρόνιο στόχους, γιατί από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι και σήμερα έχω περάσει αμέτρητους τραυματισμούς, έχω πάθει κατάγματα κοπόσεως, γιατί πάντα κοιτούσα ότι μπορώ υψηλότερα και δεν έβλεπα, είχα όνειρα και τα όνειρα ξαφνικά μου χανόταν. Ας πω παράδειγμα, ένας τραυματισμός μου κόστησε τη συμμετοχή μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κλασική διαδρομή, το Νοέμβριο. Και ενώ έφαγα όλο το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ξυπνώντας τα χαράματα για να βγάλω τις επίπονες προπονήσεις, ξαφνικά μου δημιουργήθηκε ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός στα μέσα του Σεπτεμβρίου, τον οποίο με υποτροπίασε, ενώ το είχα ξεπεράσει, 3 μέρες πριν το μαραθώνιο. Αυτά δεν τα έχω πει σε πάρα πολλούς. Τα έχω πει σε 1-2 άτομα, γιατί δεν ήθελα να μου χαλάσει η ψυχολογία, και όμως έτρεξα με φαρμακευτική αγωγή και με κάποια ειδικά έμπλαστα από οποίους μου ουσίσεις ο προσωπικός μου γιατρός τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Το πόδι μου ήταν πρισμένο και αν το βλέπατε θα λέγατε ότι αποκλείεται να μπορέσει να τερματίσει αυτό το αγώνα. Είναι και πολύ, είναι επειδή είναι ένα ατομικό αγώνισμα και είναι ένα επίπονο αγώνισμα, θέλει και πάρα πολύ ψυχική δύναμη από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ για να μπορέσει να ανταποκριθείς, έτσι, ναι. Ουσιαστικά ο αγώνας είναι το αποτέλεσμα από αυτό που έχεις καταφέρει μήνες πριν. Είναι πάρα πολύ μοναχικό αγώνισμα. Και κυρίως εγώ εδώ που γυμνάζομαι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ουσιαστικά δεν έχω στάδιο. Δεν έχω γήπεδο. Όλη η προπόνησή μου γίνεται στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές καταπονήσεις λόγω του σκληρού τερέν. Δεν έχω συναθλητή στο ότι να βγω έξω και να πω ότι σήμερα θα πάω να κάνω ένα χαλάρωμα, ένα τρεξιματάκι, επειδή θέλω να ξεκουραστώ και να πω μια κουβέντα. Είμαι εκεί μόνος μου. Με το που τελειώνεις την προπόνηση, τη δύσκολη προπόνηση, πρέπει κατευθείαν να σκεφτείς με το τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, ακριβώς με το που θα τελειώσει η προπόνηση, να πρέπει να σκεφτείς τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, και με το που θα τελειώσει την προπόνηση, ουσιαστικά τότε αρχίζει η επόμενη προπόνηση, ώστε να επαναφέρεις το σώμα σου να αποθεραπευτεί και ώστε να είσαι έτοιμος για να ανταπεξέλθεις στην επόμενη δύσκολη προπόνηση σου, η οποία μπορεί να μεσολαβούν και λίγες ώρες, γιατί είναι, όταν είσαι πάρα πολύ φορτωμένος, στο διάστημα που είσαι πάρα πολύ φορτωμένος με όγκο χιλιόμετρων, οι προπονήσεις είναι διπλές και ουσιαστικά είναι 14 προπονήσεις την εβδομάδα. Μάλιστα. Δηλαδή 2 προπονήσεις την ημέρα. Ναι. Σε όλη αυτή την ιστορία τώρα, ποιος σε στηρίζει? Ο ερασιτέχνης έχει πενιχρά έσοδα, δεν έχει και πολύ μεγάλη δυνατότητα. Πώς καταφέρνεις έτσι, συμμετέχεις στους αγώνες? Είναι μια εύλογη ερώτηση που μου έρχεται τώρα. Κοιτάξτε, πέρυσι και πριν λίγο, πριν κάποιο καιρό, ήμουνα σε αναζήτηση, μετά το μαραθώνιο της Αμερικής, ήμουνα σε αναζήτηση κάποιων υποστηριχτών διάφορων πόρων, των οποίων θα ήθελα να με διευκολύνει, λόγω του ότι δεν έχω και δεν εργάζομαι κιόλας, να μπορώ να κάνω αυτό το οποίο αγαπάω. Ναι. Είχα πει ότι θα το κάνω μέχρι που θα, ακόμα λίγα χρόνια, για να δω πώς θα πάει, γιατί ήξερα ότι πίστευα ότι μπορώ να βελτιωθώ κι άλλο. Εκεί πέρα συζήτησα με κάποιους ανθρώπους, έστειλα κάποια email και βρήκα κάποια ανταπόκριση. Τώρα όσο αφορά το σύλλογο με τον Άρη Θεσσαλονίκης, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με την άποψη το ότι δεν
δεν έχουν χρήματα δηλαδή, ναι, να δώσουν στους αθλητές. Εντάξει, είναι και δύσκολες εποχές, αυτό το γνωρίζω. Αλλά πραγματικά ο σύλλογός μου και ο έφορος με τον οποίο είμαστε σε επαφή, πιστεύω ότι βοηθάει και αυτός όσο μπορεί. Ναι. Καταλαβαίνω, δεν έχω υψηλές απαιτήσεις, αλλά είμαστε σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα, δεν είμαστε επαγγελματίες με την άποψη να κάνουμε κάποιο συμβόλαιο το οποίο θα μας κάνει να ζήσουμε άνετα. Με στηρίζει ο σύλλογος μου Άρης Θεσσαλονίκης όσο μπορεί. Ο κύριος Ψηφίδης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, τον είχα γνωρίσει τον Ιανουάριο του 2013 όταν πήγα την πρώτη φορά στο Χιούστον της Αμερικής γιατί θα πήγαινα και θα συναντούσε τον αδερφό του. Ναι, ναι, σωστά, μένει εκεί. Τον Βασίλη Ψηφίδη, τότε ήταν πρόεδρος στην ΠΑΕ. Το γνωρίζω γιατί χάρηκα κιόλας που θα είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζω στο σύλλογο και στην ομάδα μου βασικά. Υπήρχαν και κάποιες άλλες ενοχλήσεις από κάποιους άλλους συλλόγους. Μπορεί να ήταν και λίγο καλύτερα με την άψη εκεί πέρα, αλλά εγώ θέλω να είμαι εδώ, να είμαι στην ομάδα που αγαπάω και αυτοί οι άνθρωποι το έχουν καταλάβει αυτό και θέλω να μπορέσω να καταλαβαίνω και την προσπάθεια μου και με στηρίζουν, πιστεύω, όσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Πέρυσι, επίσης, τον Ιανουάριο, βρήκα μια αθλητική εταιρεία, η οποία και αυτή έχει κάνει αθλητική New Balance, και παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Άρη Θεσσαλονίκη στην ομάδα μου, την εταιρεία την New Balance. Κάποιος, έναν παραγωγό ο οποίος με τροφοδοτεί με μέλη το οποίο το χρειαζόμαστε σαν αθλητές για την ενέργεια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλοί, όπως ο παράδειγμα αυτός που σας είπαμε, με το μέλι, ο οποίος με βοηθάει, εμείς καταναλώνουμε πάρα πολύ και άμα το βάλετε ότι τυσίως είναι και αυτό χρήματα. Δηλαδή λίγο ένας, λίγο ο άλλος, είναι κάποια βοήθεια την οποία... Την οποία την έχετε ανάγκη, κατανοητό. Την έχουμε ανάγκη. Επίσης τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και από εδώ από το χωριό μου, οι οποίοι υπάρχει κάποια στήριξη αν το νιώσω, αν καταλάβουν ότι το έχω ανάγκη αυτό το πράγμα και το καταλάβουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά μου, είτε ψυχολογικά, είτε μπορεί και υλικά. Και βασικά να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο το υλικό, δεν είναι μόνο να μου πείτε εσείς, έλα Αντώνη, έχω χρήματα παράδειγμα και ότι θα μου δώσετε 500 ευρώ, εντάξει, να πάω στο Ρόντο να πάω να τρέξω και άντε να έχουμε τα εισιτήρια και δύο βράδες στο ξενοδοχείο. Είναι ότι εσείς παράδειγμα θα μου μιλήσετε και θα νιώσω ότι έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου και να πάω στιγμή να το πάρω τηλέφωνο και να το πω δύο κουβέντες και θα καταλάβω ότι είναι κοντά μου. Είναι πολύ βασικό κομμάτι. Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, Αντώνη, γιατί περάσαμε τις 6. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Δεν τα ξέραμε και για τον αγώνα που δίνεις πραγματικά και είσαι αξιέπαινος. Να ευχηθούμε να συνεχίσεις να βρεις το κουράγιο να το κάνεις και να τιμάς και τα χρώματα του Άρη σε όποιους αγώνες συμμετέχεις. Και εμείς είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε αγώνισμά σου, για οποιοδήποτε αγώνα σου, να είμαστε εδώ να το αναδείξουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας. Παρακολουθώ ραδιοφωνικές εκπομπές και ακούω πάρα πολλούς σταθμούς, είναι ο δικός σας. Και γενικά είμαι ραδιοφωνάκας. Ωραία. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση και καλή επιτυχία στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.